Και ο τέταρτος όρος, όπως είπε ο κ. Μούρας, είναι ένα επενδυτικό σοκ. Ή μήπως θα βρεθεί με τα περίφημα ελληνικά πετρέλαια και το περίφημο ελληνικό φυσικό αέριο. Ένα θέμα που το ξεκινήσαμε εδώ και 2 μέρες, 3 μέρες, έχοντας ανοίξει ένα φάκελο για να δούμε πρώτον τι συμβαίνει με το θέμα αυτό, δεύτερον γιατί μέχρι τώρα δεν έχει συμβεί κάτι ουσιαστικό και τρίτο και κυρίως αυτό θα κουβεντιάσουμε σήμερα, πού πάμε, πού πάει το θέμα αυτό, ποια είναι η επόμενη μέρα, τι πρέπει να γίνει. Όλα αυτά θα το κουβεντιάσουμε μια πολύ καλή παρέα που έχουμε στο στούντιο. Να ξεκινήσω από δεξιά μου, είναι ο κύριος Νότης Μαριάς. Καλησπέρα κύριε Μαριά. Καλησπέρα σας. Που είναι ανεξάρτητος βουλευτής, ευρωβουλευτής. Αμέσως μετά είναι ο κ. Γιάννου, ήταν και χθες το βράδυ μαζί μας, γεωλόγος και πρώην διευθύντρια του ΔΥΠΕΚΙ. Αριστερά μου ο κ. Βασίλης Καρκούλιας. Καλησπέρα κύριε Καρκούλια. Πρόεδρος του Ελληνικού Ινστιτούτου Ίδρογων Ανθράκων. Και αμέσως μετά ο κ. Ευάγγελος Καμπέρης. Καλησπέρα σας, που είναι και χθες μαζί μας, που είναι γεωλόγος πετρελαίου. Ο κ. Καμπέρης που έχει επίσης διδακτορικό από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και έχει βραβευτεί από την Ακαδημία Αθηνών, παρακαλώ, για την γεωλογική πετρελογική μελέτη του για τη Δυτική Πελοπόννησο. Και έχει κάνει και άλλες πολλές δημοσιεύσεις. Πάμε τώρα και στην Πάτρα, όπου εκεί πέρα είναι ο καθηγητής γεωλογίας, ο κ. Αβραάμ Ζελιλίδης, που τον έχουμε συνδέσει. Καλησπέρα κ. Ζελιλίδη. Καλησπέρα, καλησπέρα και στους παρευρισκόμενους και πάλι. Λοιπόν, θα βάλουμε όλα τα θέματα τα σημερινά. Κυρίως μας ενδιαφέρει πάρα πολύ, όπως σας είπα, τι πρέπει να γίνει από εδώ και πέρα. Έχει σημασία, η χώρα περνάει αυτές τις τεράστιες, την τεράστια κρίση που περνάει την οικονομική. Και πολλοί λένε ότι αυτός ο ενεργειακός πλούτος της Ελλάδας θα μπορούσε να μας βοηθήσει να βγούμε από το αδιέξοδο ή σε έναν βαθμό να γίνει αυτό. Είναι έτσι τα πράγματα ή όχι. Υπάρχει ενδιαφέρον από τους ξένους ή όχι. Θέλει η όποια κυβέρνηση να προχωρήσει τα πράγματα ή δεν θέλει. Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσω καταρχήν με τον κύριο Μαριά, ο οποίος είναι και στην Επιτροπή Ενέργειας. Είμαι αναπληρωματικό μέλος στην Επιτροπή Ενέργειας και Τεχνολογίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων. Και επειδή αναφερθήκατε ένα δευτερόλεπτο μόνο για το θέμα του πότε θα φύγουν τα capital controls, όταν επευλήθησαν, εγώ εκτίμησα ότι θα φύγουν σε 3 χρόνια. Ό,τι είναι και στην Κύπρο. Λοιπόν, στην Κύπρο κράτησε 2 χρόνια και κάτι. Εδώ το πρόβλημα είναι μεγαλύτερο. Βέβαια, για πολιτικούς λόγους διάφοροι. Οι όροι που μπήκαν είναι πάρα πολύ σημαντικοί, διότι όποια διαπραγμάτευση για το χρέος, αν γίνει και όποτε γίνει και όταν καταλήξει, θέλει πάνω από 1 έτος για να ολοκληρωθεί. Και το σημαντικό, επειδή έχει έρθει αρκετές φορές ο κύριος Ντράγκη και του έχουμε θέσει τα θέματα και του είχα πει μάλιστα ότι είναι και παράνομος που απαγόρευσε τα ελληνικά ομόλογα να χρησιμοποιούνται από το Φεβρουάριο. Σε αυτό το θέμα θα έλεγα ότι από την ώρα που θα γίνει η πρώτη αξιολόγηση, η οποία βεβαίως προϋποθέτει θα περάσουν τα σκληρά μέσα. Γίνει αξιολόγηση κτλ. Επομένως, μπορεί τα τέλη του έτους, αρχές του επομένου, ενδεχόμενα να συζητηθεί το θέμα να αξιοποιεί ξανά ομόλογα του ελληνικού δημοσίου μέσα στο ευρωσύστημα. Είναι ζητήματα αυτά, κυρίες και κύριοι, που όπως έλεγα λίγο πριν, ότι το ψέμα έχει κοντά από τα ρήματα μερικές φορές. Μας έχουν ταΐσει με αρκετά παραμύθια μέχρι τώρα, όλοι τους. Αλλά βλέπετε ότι, ξέρετε, οι τραπεζίτες χρησιμοποιούν μια σκληρή γλώσσα, εντελώς ρεαλιστική και μερικές φορές ομοί. Το είπε ο κύριος Μουρμούρας στην Νέα Υόρκη. Τα κάποια γλώσσα στην Ελλάδα ακόμη δεν έχουν καμία, δεν αχνοφέγει πουθενά ότι θα έρθουν. Πάμε τώρα στο θέμα αυτό που μας απασχολεί και είπαμε ότι μήπως η λύση θα είναι οι ελληνικοί υδρογονάνθρακες, μήπως η λύση θα είναι τα πετρέλαια και τα φυσικά αέρια που υπάρχουν, που λένε ότι υπάρχουν και σε τρεις ποσότητες και εκεί πέρα υπάρχει μια σύγκρουση αν υπάρχουν ή δεν υπάρχουν, σε ποιο βαθμό, αν είναι πολλά, αν είναι λίγα κλπ. Ποια εικόνα έχει η Ευρώπη και η Ευρωπαϊκή Κοινότητα και η Ευρωβουλή για αυτό το θέμα το ενεργειακό? Και ο κ. Ζελιλίδης που έχουν τις εκτιμήσεις για το τι υφίσταται πραγματικά. Εμείς το έχουμε θέσει επανειλημμένα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θα έλεγα ότι σε αυτή τη φάση μας αντιμετωπίζουν με συμπάθεια, χωρίς όμως να έχουν μια εκτίμηση και μια ειδικότερη γνώση του τι συμβαίνει πραγματικά.
Μας βολεύει όμως γιατί μπαίνουμε σε μια λογική που σήμερα τη διαμορφώνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η λογική αυτή είναι της ενιαίας αντίληψης για μια προσέγγιση στα ενεργειακά, η Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Ένωση όπως τη λένε, που το ζουμί που έχει. Θέλουν η Ευρώπη να μην εξαρτάται από τη Ρωσία. Αυτό σημαίνει ότι το λένε για τους δικούς τους γεωστρατηγικούς λόγους. Ανεξάρτητα τι θέση έχω εγώ και εσείς για το θέμα αυτό, εμείς από την ώρα που θεωρούμε ότι υπάρχουν κοιτάσματα εδώ, θα μπορούσαμε σε συνεργασία με την Κύπρο, με το Ισραήλ και με την Αίγυπτο, διότι εκεί παίζουμε, να μπορέσουμε να μετατραπούμε σε ένα ενεργειακό κόμβο. Δεν γίνεται όμως αυτό. Επισημαίνω ότι στη συνάντηση που έκανε ο κύριος Τσίπρας στις ΗΠΑ τέθηκε το θέμα αυτό από τους Αμερικανούς. Εμάς μας ενδιαφέρει να είμαστε μέσα σε μια στρατηγική, γιατί έτσι μπορούμε. Επομένως, αυτή η Ενεργειακή Ένωση που θέλει διαφορετικούς δρόμους είναι σημαντική. Εμείς μπορούμε να παίξουμε σε αυτό. Μας ευνοούν οι εξελίξεις που έχουν γίνει με το Ιράν. Μας ευνοεί το ότι εδώ μπορούμε να διαμορφώσουμε μια συμμαχία, υπό όρους και προϋποθέσεις βεβαίως. Και μας ενδιαφέρει επίσης και ο αγωγός TAP. Άρα λοιπόν με αυτές τις πολιτικές, θα έλεγα, προϋποθέσεις, θα μπορούσε η Ελλάδα να τοποθετηθεί σε όλο το παιχνίδι για να παίξει κάποιο ρόλο. Εντάξει, όμως δύο ισχυροί παίκτες από το παιχνίδι, η Ρωσία και η Γερμανία, έχουν συμφωνήσει. Εδώ τώρα. Και είναι εκεί το πρόβλημά μας. Βάλτε μια τελεία, γιατί το λέω αυτό. Το λέω. Μεγάλη κουβέντα με τους δύο παριστάμενους. Προσπαθώντας να δοθεί μια απάντηση στο γιατί δεν έχουν προχωρήσει τα πράγματα εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ψάχνοντας, βρήκα, προσέξτε. Μία δήλωση του Κωνσταντίνου Καραμαλή, όχι του Κώστα Καραμαλή, του Κωνσταντίνου Καραμαλή. Μιλάμε 1974, πριν 41 χρόνια δηλαδή. Προσέξτε τι είπε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής σε δύο κουβέντες του στον ελληνικό λαό όταν είχε έρθει μετά την πτώση της Χούντας για το θέμα αυτό. Απόλυτο προτεραιότητα και απεριόριστες πιστώσεις στο πρόγραμμα αυτό των ερευνών, διότι προκειμένου να γνωρίζουμε ποιο είναι το μέλλον αυτού του τόπου, πρέπει να γνωρίσουμε ποιος είναι ο πλούτος του. Πετρέλαιο δεν έχουμε, ή τουλάχιστον μέχρι τώρα δεν έχουμε βρει παρά ελάχιστα. Και ανακοινώνω σήμερα από την Νίκη κοινά έρευνες πετρελαίου και φυσικού αερίου στο Ιόνιο και στη Νότια Κρήτη, και η απόφαση αυτή, η σχετική προκήρυξη, υπογράφεται άμεσα. Υπάρχουν και αυτά τα ζητήματα λοιπόν. Υπάρχουν και ζητήματα διπλωματίας, υπάρχουν και ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, υπάρχουν και ζητήματα σχέσεων με την Τουρκία. Ξέρετε πάρα πολύ καλά, το έχουμε πει πολλές φορές, το θέμα του Καστελόριζου, που το βάζει η Τουρκία πάντοτε μπροστά, για να μην μπορέσει η Ελλάδα να αποκτήσει την ΑΟΣ που χρειάζεται. Με τα δεδομένα λοιπόν αυτά, ας δούμε από εδώ και πέρα τι, που πάμε. Να ξεκινήσω λοιπόν από εσάς, κυρία Φωλιανού. Τα δεδομένα είναι αυτά. Υπάρχουν ζητήματα και με τους γείτονες, υπάρχουν και αβελτηρίες, υπάρχουν και λάθη, υπάρχουν και πράγματα που δεν γίνανε και έπρεπε να γίνουν. Από εδώ και πέρα τι κάνουμε. Ξέρω ότι υπάρχει μια επιτροπή. Την οποία είχε δημιουργήσει ο κ. Μανιάτης, νομίζω. Δεν είναι επιτροπή. Είναι μια ανώνυμη εταιρεία, εταιρεία του Δημοσίου σε αντικατάσταση της ΔΕΠΕΚΙ, ναι. Που την πέρασε από νόμο με το 4001 του 2011, τον Αύγουστο του 2011. Από τότε μέχρι σήμερα είναι ανενεργή. Ανενεργή. Έχει μόνο ένα διοικητικό συμβούλιο από 7 άτομα, οι οποίοι είναι διακοσμητικοί. Δεν κάνουν τίποτα. Το Υπουργείο έχει αναλάβει, μέχρι να ενεργοποιηθεί η συγκεκριμένη εταιρεία, έχει αναλάβει η πετρελαϊκή πολιτική του Υπουργείου να κάνει κάποιες διαδικασίες. Αυτό λοιπόν είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να προσεχθεί, και αυτό είναι το πρώτο που πρέπει να δούμε. Δηλαδή, προκειμένου να προχωρήσουμε, θα πρέπει οπωσδήποτε άμεσα να γίνει στελέχωση της ΕΔΕΗ, αυτής της εταιρείας. Και λέω για στελέχωση, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι πρέπει να πάρει 50 και 100 ανθρώπους. 7 με 8 άτομα είναι υπεραρκετά
Εάν για να στελεχώσουν. Αυτά, για να στελεχώσουν. Αν αυτά και να δραστηριοποιηθεί. Ακριβώς. Αν αυτά τα άτομα έχουν την απαιτούμενη εμπειρία και γνώση φυσικά για να προχωρήσουν. Για πάστε μου, κύριε Καρκούλια, εσείς που είστε και πρόεδρος. Πού είμαστε, καταρχήν, και πού η κυρία Φωκιανού σωστά είπε ότι υπάρχει αυτή η εταιρεία. Είναι δημόσια. Δεν λειτουργεί όμως. Είναι ανενεργή. Τι νόημα. Εσκεμμένα δεν λειτουργεί. Εσκεμμένα. Δεν λειτουργεί. Όπως και άλλα πολλά. Δύο λεπτά. Αυτό είναι πολύ σοβαρό. Σοβαρό, γιατί το είπα και σοβαρά. Εσκεμμένα, δεν το είδα το είπα σοβαρά. Εσκεμμένα δεν λειτουργεί μια εταιρεία που δημιούργησε το δημόσιο, εννοείται για να διαχειριστεί το θέμα. Γιατί. Το Διοικητικό Συμβούλιο προ 1,5 χρόνου ιδρύθηκε το 2011, προσέξτε, με το νόμο 4.001. Ιδρύθηκε προ 1,5 χρόνου. Τότε που είπε ο Μανιάτης τότε στη Βουλή ότι εγώ το έχω έτοιμο τον πρόεδρο και λοιπά στην Επιτροπή Θεσμών. Λοιπόν, δεν λειτουργεί. Γιατί επίτηδες. Προβλέπει 25 άτομα προσωπικό, προβλέπει ένα Διοικητικό Συμβούλιο. Το Διοικητικό Συμβούλιο έγινε με κάποιους υπαλλήλους του Υπουργείου, με κάποιους καθηγητάς που βάλανε μέσα, χωρίς εμπειρία μεγάλη ή σε μερικές περιπτώσεις καμία εμπειρία, τους βάλανε εκεί. Και πέστε μου εσείς, ρωτάω εγώ τώρα, δεν λειτουργεί. Γιατί δεν λειτουργεί. Εσκεμμένα δεν λειτουργεί. Ναι, δεν λειτουργεί. Δεν θέλουν κάποιοι να βρούμε πετρέλαιο. Πολύ σοβαρό. Πολύ σοβαρή απάντηση. Για πέστε μου εσείς. Καταρχήν θέλω να κάνω το εξής, να πω το εξής. Εχθές βάλαμε τα πράγματα, αν θέλετε, τα ισορροπήσαμε λίγο, γιατί άκουγα και εγώ, όπως και όλοι μας, ακραία πράγματα μέχρι σήμερα. Ότι η Ελλάδα δηλαδή, ούτε λίγο το πολύ, ότι είναι Σαουδική Αραβία, ότι είναι Κατάρ. Ας το ξεπεράσουμε αυτό. Αυτό καταλαβαίνω. Ας το βάλουμε. Εχθές στην άκρη. Το φέραμε ίσως σε κάποια ζύγια, όπως λέμε. Σήμερα λέω ότι υπάρχει ενδιαφέρον στην Ελλάδα, αλλά χρειάζεται συστηματική έρευνα, πολλή έρευνα ακόμα και χρειάζονται φυσικά μεγάλες επενδύσεις. Αυτό μας το είπατε και χθες, κύριε Καμπέρη. Το θέμα τώρα είναι το εξής όμως. Για να έρθουν όμως οι μεγάλες επενδύσεις, κύριε Καταβέλα, με συγχωρείτε που σας διακόπτω, χρειάζεται να δημιουργηθεί ένα σταθερό περιβάλλον. Το πάμε και αυτό. Πολιτικό. Γιατί παίζει ρόλο ως επενδυτικό, πολιτικό, οικονομικό. Και οικονομικό. Εδώ πέρα όμως ο κ. Καρκούλιας, δύο λεφτά. Εδώ πέρα ο κ. Καρκούλιας λέει κάτι πάρα πολύ σοβαρό. Λέει ότι επίτηδες δεν λειτουργεί αυτή η εταιρεία που δημιούργησε το δημόσιο. Και είπε ότι ίσως κάποιοι να μην θέλουν να βρεθεί το πετρέλαιο αυτό που υπάρχει έστω. Το όποιο πετρέλαιο υπάρχει στην Ελλάδα. Δεν μιλάω για την τελευταία κυβέρνηση, μιλάω για τις προηγούμενες κυβερνήσεις όλες. Να σας πω ένα σημείο. Όταν ο κ. Μανιάτης άρχισε να λέει αυτά που έλεγε, σε ένα εξάμηνο θα βάλουμε 12 γεωτρύπανα και παραμύθια της Καλλιμάς, και τη βάση της νομοθεσίας που υπάρχει και της ευρωπαϊκής νομοθεσίας, για να βάλει ένα γεωτρύπανο εδώ σήμερα, πρέπει να περάσουν τουλάχιστον 3 χρόνια. Βάσει να κάνει διαγωνισμούς, να κάνει, σας τα λέω πολύ χοντρά, να κάνει διαγωνισμούς, να... Εδώ ακόμα υπάρχει ο διαγωνισμός ο δεύτερος που ακόμα δεν έχει τελειώσει. Δεν είναι, εδώ και έχει ξεκινήσει. Ναι. Λοιπόν, και είπε, θυμάμαι ήμουνα κάποτε στον κύριο Βαγγελάτο και με ρώτησε, ο κύριος Μανιάτης είπε το άλλο 11, το άλλο εξάμεινο το 12, μπαίνουν, γεμίζει η Ελλάδα γεωτρύπανα. Και του λέω, λέει ψέματα. Μου λέει πώς λέει ψέματα ο υπουργός. Ο υπουργός λέει ψέματα. Βάσει της νομοθεσίας δεν μπορούν να γίνουν. Μάλιστα. Καταλάβατε. Πάμε. Και θα σας πω κάτι επιπλέον. Εμείς κάναμε όλοι μαζί εδώ, κάναμε ένα Ινστιτούτο από ένα σωματείο Ινστιτούτο. Όλοι όσοι δουλέψανε στην Ελλάδα στα πετρέλαια. Όλοι. Και νεότεροι και μεγαλύτεροι και συνταξιούχοι, αλλά με εμπειρία μεγάλη. Και στείλαμε μία επιστολή τότε στην κυβέρνηση, στον κύριο Μανιάτη και στον κύριο Σαμαρά. Και τους είπαμε. Εμείς είμαστε έτοιμοι να σας βοηθήσουμε, γιατί μόνο εμείς ξέρουμε αυτά τα πράγματα μέχρι τώρα, να σας βοηθήσουμε δωρεάν. Και αν αρχίζετε να βγάλετε πετρέλαιο, τότε συζητάμε. Βλέπουμε στην Ελλάδα. Και δεν πήραμε ούτε απάντηση. Ούτε απάντηση. Ούτε απάντηση. Για πάμε την Ελευθερία, σε παρακαλώ πάρα πολύ στην Πάτρα. Κύριε Δελίδη, εδώ πέρα ακούμε απίστευτα πράγματα. Απίστευτα πράγματα τα οποία. Να τοποθετηθώ ως προς όλους. Καταρχάς, για να γίνουν ξεκάθαρα ορισμένα πράγματα. Απευθυνόμενο στον κύριο Μαριά, παράκληση. Εδώ και 5 χρόνια, κύριε Μαριά, όταν ήταν ακόμα Μανιάτης Διαμαντοπούλου, παρακάλεσα την κυρία Διαμαντοπούλου
στα ενεργειακά προγράμματα που προκηρύσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι προκηρύξεις αναφέρονται μόνο σε ανανεώσιμες πηγές. Επίτηδες δεν ξεχωρίζουν το κεφάλαιο μη ανανεώσιμες, δηλαδή υδρογονάνθρακες, έτσι ώστε να μην υπάρχει ανταγωνισμός. Είναι η Ελλάδα και η Ιταλία, αλλά έχει την ΕΝΑΗ, οπότε δεν καίγεται. Κύριε Ζελελίδη, ελάτε στο θέμα μας τώρα, γιατί αυτό είναι μια λεπτομέρεια. Αυτό που λέει σημαντικό, με συγχωρείτε, γιατί στην προκήρυξη χτες ή τη σημερινή καθημερινή, αν διαβάσετε, έχει έρθει η κυρία Κρέτσου εδώ για το ΕΣΠΑ. Θα δείτε λοιπόν ότι ένα μεγάλο ποσό από το ΕΣΠΑ, 20,8 δισεκατομμύρια ευρώ για τα επόμενα 6 χρόνια, ένα μεγάλο θα πάει στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Είναι σημαντικό αυτό που λέει ο κύριος Ζελίδης, διότι μένουν, δευτερόλεπτο, διότι μένουν έτσι εκτός προγραμμάτων και προσπάθειες που θα κάνουν στο Εγώ θα διαφωνώ. Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι εκτός θέματος αυτή τη στιγμή. Εγώ δεν μιλάω για θέμα μας, δεν είναι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Σε όλες τις χώρες του κόσμου. Σε όλες τις χώρες του κόσμου. Υπάρχουν και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπάρχουν διαγωνισμοί και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τεχνική βοήθεια. Το Ισραήλ τελευταία. Για τεχνική βοήθεια. Ναι, ναι. Και παίρνουν... Αυτό όμως εννοεί ότι να μπορεί να πάει απευθείας. Είναι πάρα πολλά χρήματα. Ολοκληρώστε, γιατί πήγαμε αλλού. Δεν είναι το θέμα μας οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Με ενδιαφέρει να προχωρήσουμε στο συγκεκριμένο θέμα που είναι εκμετάλλευση του ορυκτού των πλούτων της χώρας στην υδρογονάνθρακες. Εγώ θα περίμενα από την κυρία Φωκιανού, με την εμπειρία που είχε ως διευθύνουσα σύμβουλος, να βγει και να καταγγείλει επώνυμα γιατί διαλύθηκε η ΔΕΠ εκεί, ποιοι μεσολάβησαν, αυτοί που είναι ακόμα στα πράγματα, αυτούς που δείξατε στα παράθυρα. Τρίτον, ως προς τον κύριο Καμπέρι, τα παραμύθια για Σαουδική Αραβία. Τα λένε οι επιστήμονες που δουλεύουν στην Ελλάδα, κύριε Καμπέρι. Δεν τα λένε οι συνταξιούχοι, δεν τα λένε αυτοί που έχουν να δουλέψουν κάποια χρόνια. Να μην Δεν και αυτό που σας είπα, το επαναλαμβάνω. Είστε εκτός θέματος και εσείς και ο κύριος Φόσκολος, εκτός πραγματικότητος. Και δεν έχετε, σας λέω και εσάς, δεν γνωρίζετε τα δεδομένα και επομένως δημιουργείτε στον κόσμο μια κακή εντύπωση. Δημιουργείται στον κόσμο φρούδες ελπίδες και μάλιστα έφτασαν στο Υπουργείο Ανάπτυξης και συγκεκριμένα ο Υπουργός Ανάπτυξης, παρακαλώ, έφτασε να λέει ότι με τα έσοδα αυτά, δηλαδή από τις υδρογονάνθρακες, σύντομα θα μπορούμε... Θα τα... Λοιπόν, κύριε Καμπέρι, αφήστε να ακούσουμε τον κύριο. Αυτά είναι παραμύθια. Παρακαλώ, παρακαλώ. Ορίστε, κύριε Ζελίδη, πέστε μου. Δείξτε μου μια εργασία σας που να συγκρίνει, γιατί το ανέφερε ο κύριος Καρδαβέλλας, ότι τα κοιτάσματα πράγματι δεν είναι τεράστια. Εμείς τι λέμε λοιπόν. Όταν το πάτος Μαρίτζα στα 60 χιλιόμετρα βόρεια των Ιωαννίνων έχει το μεγαλύτερο κοίτασμα στην Ευρώπη, 5 δις βαρέλια πετρέλαιο, και η καναδική εταιρεία λέει ότι θα αξιοποιήσει τα επόμενα 10 χρόνια 3,5 δις, γιατί λοιπόν εγώ να μην πιστέψω ότι τα Γιάννενα είναι σαν να λέμε τώρα ότι και εμείς έχουμε τις ίδιες γεωλογικές συνθήκες με τη Σαουδική Αραβία. Κύριε Καμπέρι, κύριε Καμπέρι, παρακαλώ, παρακαλώ, τον ακούμε. Ναι, θα απαντήσετε μετά, δεν μπορεί να μιλάτε και οι δύο. Ορίστε. Όταν η Εντερπράιντ, ξέρει κυρία Φωκιανού, στην έκθεσή της φεύγοντας από την Ελλάδα, μιλούσε για ένα δις πετρέλαιο, βαρέλια πετρέλαιο κοιτάσματα. Η Enterprise πουλήθηκε στη Shell. Η Shell δεν ήρθε στο διαγωνισμό, αλλά η Shell πήγε και αγόρασε το Block 4 στα σύνορα με την Ελλάδα. Είναι παραμύθια, είναι ψέματα. Το 3 εφάπτεται της λεκάνης του Ηροδότου. Είναι ψέματα ή αλήθεια? Σε γιατί τι βάθος είναι, κύριε Ζελελίδη, και πέστε μου αν η Shell αποχώρησε. Δεν γνωρίζετε πολλά πράγματα και πρέπει να σας ενημερώσω. Η ΣΕΛ λοιπόν αποχώρησε από την περιοχή έχοντας ανακαλύψει 2,5-3, παρακαλώ. Κύριε Καμπέρι, θα με ακούσετε πρώτα και μετά. Όταν λοιπόν εχθές πουλάτε ψέματα στον ελληνικό τηλεθεατή που λέτε ότι δεν μοιάζει ο Ηρόδοτος με τη Λεβαντίνη, λέτε ψέματα. Η Κύπρος και η περιοχή της Λεβαντίνης με την Ελλάδα. Και αν θέλεις απάντησέ μου σε αυτό, σε παρακαλώ. Αφήστε λέτε άλλα τον άλλον, άλλα δεν προσέχετε και τι λέω. Λοιπόν,
Η λεκάνη του Ηροδότου είναι διπλάσια από τη λεκάνη της Λεβαντίνης. Καμία σχέση. Πάνε λοιπόν στη λεκάνη της Λεβαντίνης. Είναι πιστοποιημένα 2 δις βαρέλια πετρέλαιο και 3-3 κυβικά μέτρα μεθανίου, γιατί εγώ σαν Έλληνας επιστήμονας με στοιχεία γεωλογικά εξέλιξης να μην ισχυριστώ ότι ο Ηρόδοτος έχει τουλάχιστον ισοδύναμα κοιτάσματα. Είναι ψέματα. Αν αυτά τα... Κύριε Καρκούλια, είστε πρόεδρος του Ελληνικού Ινστιτούτου Τρομοκρατικού. Αυτό το Ινστιτούτο που έχετε κάνει. Εδώ πέρα υπάρχει μια βαθύτατη διένεξη και τελείως διαφορετικές απόψεις. Αλλά μεταξύ ειδικών και μη ειδικών. Έτσι, δύο λεφτά. Δύο λεφτά. Δεν είναι μη ειδικός ο κ. Ζελίδης. Δεν είναι ειδικός, σας παρακαλώ. Είναι καθηγητής γεωλογίας στο Πανεπιστήμιο Στάδας. Με συμμετοχή σε έρευνες, με μελέτες. Θεωρητικές έρευνες. Θεωρητικές ή πρακτικές, δεν ξέρω. Όχι, έχει σημασία. Ξέρεις, ναι. Κύριε Χαρδαβέλα, η ακαδημαϊκή έρευνα είναι χρήση. Κύριε Καμπέρη, γιατί όταν εγώ συμμετείχα στο project της PGS για την αξιοποίηση των σεισμικών στο πρόγραμμα των θαλασσίων οικοπαίδων, εσείς δημοσιεύατε λάθος στοιχεία. Μιλάτε καταρχήν οικοπαίδα, γιατί σας επαλαμβάνω, δεν είναι σωστός όρος. Δεν ξέρετε, δεν χρησιμοποιείτε ούτε και την ορολογία. Δεν λέγεται οικόπαιδο, λέγεται περιοχή παραχώρηση. Επιτέλους, μάθετε, αφού θέλετε να ασχοληθείτε, μάθετε λίγα περισσότερα πράγματα. Είναι αναγκαίο. Δεν έχω τίποτα προσωπικό. Απλώς αυτή είναι η αλήθεια. Μπορείτε να μου πείτε εγώ τι είχα να πω τα τελευταία 20. Και μου λέτε ότι εσείς είστε ο ειδικός και εγώ δεν είμαι ο ειδικός. Έχετε ασχοληθεί. Λοιπόν, βάλτε μία τελεία, παρακαλώ πάρα πολύ. Παρακαλώ πάρα πολύ. Καταρχήν δεν μπορείτε να κουβεντιάζετε έτσι και να καλείτε ένα στον άλλον, να ακούμε τον ένα, να ακούμε και τον άλλον. Και θέλω να ρωτήσω τον κύριο Καρκούλια. Πού είναι η αλήθεια τελικά σε όλη αυτή την ιστορία? Διότι εδώ πέρα ακούω από τη μία πλευρά τον κύριο Καμπέρη που έχει μία στάση. Θα έλεγα ότι ξέρετε κάτι, μην τρελαινόμαστε, παιδιά. Εντάξει, υπάρχει. Καλά το λέτε. Δεν υπάρχει, κάτι υπάρχει. Αλλά δεν είναι αυτό που υπάρχει τέτοιο που να λέει ο ελληνικός λαός ότι α, υπάρχει. Πλησιάζεται στο δίκαιο. Ναι. Η άλλη πλευρά. Φόσκολου. Φόσκολου κλπ. Λένε, μιλάνε ότι υπάρχει πλούτος, καλός, μεγάλος. Λοιπόν, μπορώ γιατί να αυτή η διένυση καταρχήν. Γιατί δεν υπάρχουν στοιχεία. Εγώ νομίζω... Θα μου απαντήσετε αμέσως μετά το διαφημιστικό. Είπαμε λοιπόν ότι υπάρχει μια σοβαρή διαφωνία και μια διάσταση απόψεων. Ποιος είναι ο όγκος αυτού του πλούτου, τους υδρογονάνθρακες, πώς αξιοποιήσιμος είναι, γιατί έχει και αυτό μεγάλη σημασία, εάν ενδιαφέρονται οι ξένοι και σε ποιο βαθμό. Είναι που πρέπει να είναι έγκυρα και σοβαρά και να μας οδηγούν σε μια διαπίστωση. Και βεβαίως έχουμε και την δήλωση του κ. Καρκούλια ότι υπάρχει αυτή η επιτροπή, η εταιρεία του Δημοσίου που εννοείται από το 2011. Δεν έχει αναλάβει να διαχειριστεί το θέμα και δεν δουλεύει καθόλου. Έχουν διοριστεί κάποιοι άνθρωποι εκεί πέρα, αλλά είναι σαν να μην υπάρχει. Λοιπόν. Έχουν όνομα αυτοί οι άνθρωποι. Το ερώτημα. Τι είπατε, κυρία Ζελίδη? Έχουν όνομα αυτοί οι άνθρωποι. Έχουν όνομα αυτοί οι άνθρωποι. Είναι η κυρία Σταματάκη. Τώρα δεν θέλω να ονοματίσω, κύριε Ζελίδη. Δεν έχει νόημα. Δεν θα ονοματίσω. Δεν φταίνουν αυτοί οι άνθρωποι. Ποιοι είναι και ποιος είναι. Εγώ δεν πιστεύω ότι φταίνουν αυτοί. Άμα δεν τους δώσει η κυβέρνηση τότε τη δυνατότητα, τι να κάνει τώρα. Καλά, κάποιοι μπαίνουν για να κάνουν. Κάποιοι μπαίνουν για να κάνουν. Λοιπόν, καταρχήν θα ήθελα να πω ότι... Ξέρετε τι θέλω να δούμε, κύριε. Ξέρουμε όλοι... Δόκτωρα Καρκούλια μου, θέλω να δούμε την επόμενη μέρα. Έτσι. Φτάνει τώρα αυτό. Ξέρουμε λοιπόν όλοι ότι στην Ελλάδα υπάρχει πετρελαιογένεση. Από εκεί ξεκινάμε. Ναι. Υπάρχει, άρα υπάρχουν κάπου πετρέλαια. Μάλιστα. Εντάξει, αυτό είναι ξεκάθαρο. Εντάξει. Και στη Δυτική Ελλάδα και εν μέρη, δεν ξέρω, το Αιγαίο δυσκολεύει λίγο. Το Αιγαίο δυσκολεύει. Άρα λοιπόν. Περιοχή εκεί πέρα. Και στην Ξηρά. Και στην Ξηρά. Λοιπόν. Εννοεί στο Βόρειο Αιγαίο. Στο Βόρειο Αιγαίο, λίγο στην Ξηρά. Ναι. Λοιπόν, το ένα είναι αυτό. Άρα, όλοι εμείς και οι καθηγητές, οι θεωρητικοί βασικά, γιατί όλοι εμείς δουλέψαμε εκεί, ο καθένας με τον δικό τρόπο. Ο κύριος Καμπέρης δούλεψε 30 χρόνια στο Ιόνιο. Λοιπόν, και ξέρει και κάθε πιθανή. Ο Ηρόδοτος που είπαμε πριν... Η λεκάνη του Ηρόδοτου που είναι νότια της Κρήτης. Η λεκάνη του Ηρόδοτου δεν είναι νότια της Κρήτης. Είναι νότιο-ανατολικά. Νότιο-ανατολικά της Κρήτης, λίγο προς το βορρά. Είναι 3.000 μέτρα βάθος. Είναι 3.000 μέτρα βάθος.
απλησίαστα βάθη για να κάνουμε κάτι. Και αν κάνουμε την ΑΟΖ, έχουμε ένα κομμάτι από τον Ηρόδοτο. Το άλλο κομμάτι το έχουν οι Κύπροι και το άλλο κομμάτι το έχουν οι Αιγύπτιοι. Κατάλαβα. Εντάξει, ένα κομματάκι μικρό, στα 3.000 μέτρα βάθος. Θέλετε να συνεχίσω. Αφήστε με να τα πω. Δεύτερον, ο κ. Μανιάτης φώναξε μια εποχή καθηγητάς και διάφορους άλλους και έκανε ένα φόρουμ, 80 άτομα. Και τους είπε, πέστε μου που υπάρχουν πετρέλαια. Κανένας από τους καθηγητάς ή ελάχιστοι τους καθηγητάς έχουν ασχοληθεί ελάχιστα με την βιομηχανία των πετρελαίων. Και εννοώ βιομηχανία από την ώρα που θα ξεκινήσουμε τη γεωλογική έρευνα μέχρι την ώρα που θα βγάλουμε το πετρέλαιο. Το πετρέλαιο. Μηχανική γεωτρήσεων, γεωλόγοι γεωτρήσεων. Και ένας καθηγητής και είπε, εγώ ξέρω πού θα βρούμε πετρέλαιο. Πότε έγινε αυτό? Το 11. Το 11. 12. Καθηγητής. Πού θα βρούμε πετρέλαιο. Και ένας άλλος καθηγητής βρήκε και είπε, βγήκε και είπε, είχαμε πάει και εμείς, μας είχε καλέσει και εμάς σαν Ελληνοί, σαν Ελληνικό Ινστιτούτο. Και μας λέει λοιπόν, ότι εγώ έχω τις μεθόδους γεωφυσικής που θα βρούμε τα πετρέλαια εύκολα. Μείναν όλοι. Σηκώθηκα επάνω και είπα στον έναν, εάν ξέρετε πού είναι το πετρέλαιο, και αν ξέρετε κι εσείς πώς θα το βρείτε το πετρέλαιο, ακριβώς θα το εντοπίσετε, γιατί αυτό μας λέτε τώρα, θεωρητικά, τη Shell, πηγαίνετε στην BP, πέστε τους που είναι, βγάλτε τα πετρέλαια, γίνετε δισεκατομμυριούχοι και τελείωσε. Δεν έχει γίνει τίποτα μέχρι τώρα. Τρίτον. Διέλεφτα. Γιατί γίνατε. Εγώ δεν μπορώ να συμμετέχω σε τέτοια κουβέντα. Δεν μπορώ να συμμετέχω με τον κύριο Καρκούλια να λέει ό,τι κοτσάδα και ό,τι αηδία θέλει. Κύριε Ζελελίδη, εγώ δεν σας ενόχλησα καθόλου. Είμαι διδάκτορ γερμανικού πολυτεχνείου και μη μου τα λέτε εμένα αυτά. Κύριε Ζελελίδη, αρκετά. Εγώ δεν σας ενόχλησα καθόλου σήμερα. Καθόλου. Περιμένετε αυτό, περιμένετε. Πρέπει να φτιάσουμε στην Ελλάδα ένα επενδυτικό περιβάλλον. Να στελεχώσουμε το Υπουργείο σωστά. Να στελεχώσουμε τις υπηρεσίες έτσι που να μπορούν να κάνουν διαγωνισμούς. Να φέρουν κόσμο. Αυτά δεν υπάρχουν σήμερα. Δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχει τίποτα δηλαδή. Μετά γίνονται εκ των υστέρων κάποια πράγματα. Βάζουμε αλλά τελεία. Και έχω κάνει κάτι. Ήθελα να τελειώσω το εξής. Εάν σήμερα που μιλάμε βρούμε πετρέλαιο που δεν υπάρχει περίπτωση. Η πρώτη γεώτρηση, από ό,τι ξέρω, θα μπει περίπου τέλη του 16 και στο Αιγαίο, λέω περίπου γιατί έχουν περιθώρια βάση της σήμασης, στο Κατάκορο. Η πρώτη γεώτρηση. Και κάνουν και κάποιες γεωτρήσεις μικρές επάνω στο πάλι. Αυτή θα αποδώσει, θα δεν ξέρουμε πέρασμα. Αν θα βρει. Φυσικά. Τώρα έρχομαι. Δεν ξέρουμε αν θα βρει. Με συγχωρείς, Βασίλη. Όχι, ένα λεπτό. Δεν ξέρουμε αν θα βρει. Φυσικά θα αποδώσει. Γιατί αυτό θα αποδώσει. Ναι, θα αποδώσει. Γιατί θα πάει στο κοίτασμα. Δεν πάει στο κοίτασμα. Θα πάει στο κοίτασμα με πλάγια γεώτρηση. Ναι, ναι. Και θα αποδώσει αυτά τα οποία έχει το κατάγκολο και το οποίο καλένουμε τα σύνορα. Εγώ σας λέω, τελειώνω. Εγώ σας λέω ότι σήμερα βρίσκουμε πετρέλαιο. Σήμερα, στη θάλασσα. Ξέρετε πόσα χρόνια θέλω. 13 χρόνια, 14 περίπου στη θάλασσα. Το 1950 αυτό. Όχι σήμερα. Για σήμερα. Κύριε, δεν ξέρετε ούτε πλατφόρμες, δεν ξέρετε ούτε σχέδια ανάπτυξης. Ξέρετε, δεν τα έχετε δουλέψει αυτά, ούτε τίποτα. Και μην μπαίνετε συνεχώς στη συζήτηση. Λοιπόν, έτσι. Τελειώσατε. Άρα 14 χρόνια θέλουμε. Άρα απαντώ στην πρώτη ερώτηση που κάνατε. Εάν μπορεί να και άμα βρούμε σήμερα, τι έγινε. Κύριε Φωκιανού, κάτι θέλετε να πείτε σε αυτό που είπε ο κύριος Ζελελίδης. Θέλω να απαντήσω στον κύριο Ζελελίδη που είπε ότι να καταγγείλω. Μην μιλάτε μετά, σας παρακαλώ. Ορίστε. Να καταγγείλω το θέμα της ΔΕΠΕΚΗ. Ναι. Το Φεβρουάριο του 2010. Είπα τα πάντα τότε εκεί. Πώς έγινε, γιατί έκλεισε θυμάμαι, και πώς έκλεισε. Το θυμάμαι. Επομένως, αυτό το έχω κάνει δημόσια. Αυτό όμως που θα ήθελα να πω στην ερώτησή σας, τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Εγώ πιστεύω ότι όλες αυτές οι αντιπαραθέσεις μεταξύ μας έχουμε, δεν έχουμε, πόσα έχουμε, είναι καλύτερα να σταματήσουν και να προσπαθήσουμε αυτή τη στιγμή να φέρουμε τους επενδυτές εκείνους οι οποίοι θα μας πούνε πόσο έχουμε και πού το έχουμε. Σωστά. Λοιπόν, πριν πάω ξανά στην Πάτρα για να κλείσουμε σιγά σιγά αυτό το θέμα και πρέπει να μιλήσουμε με τον κύριο Μαρία. Έχουν γίνει τεράστια σφάλματα
στο να περιμένουμε τους μεγάλους σοφούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης να μας πούνε πότε θα έχουμε ή δεν έχουμε πετρέλαιο. Οι οποίοι άνθρωποι δεν ξέρουν, με συγχωρείτε, πού πάνε τα τέσσερα να πούν. Θέλω ένα επίλογο από όλους σας. Γρήγορο, πολύ γρήγορο. Γιατί έχουμε να παρουσιάσουμε κάτι ακόμη. Να ξεκινήσω τον κύριο Μαριά. Λοιπόν, εγώ θα είμαι στο στυλ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Μιλάμε λίγο Μπράβο. Χρόνο. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, δεν θα πω πόσο πετρέλαιο υπάρχει και τι Όχι, γίνεται. Μην πούμε Υπάρχουν εκεί. Δύο βασικά στοιχεία. Ακόμη και αν βρίσκαμε τεράστιες ποσότητες πετρελαίου, θα πρέπει να υπάρχουν ορισμένες διευθετήσεις γύρω από τα θέματα της ΑΟΣ. Δεν λέω για την Τουρκία, γιατί είναι γνωστά τα θέματα. Θέματα υπάρχουν σήμερα με την Αίγυπτο. Και όλο το παιχνίδι το έπαιζε πολύ έξυπνα και στη Λιβύη, γιατί και με τη Λιβύη έχουμε θέματα. Τι κάνουμε από εδώ και πέρα, αυτό έχει σημασία τώρα. Εμείς ορθώς προχωρούμε σε μια πολιτική με την Αίγυπτο, να αποκαταστήσουμε σχέσεις, έχουμε πολύ καλές σχέσεις, να διαμορφώσουμε συμφωνία για την ΑΟΣ με την Αίγυπτο. Αυτό είναι κομβική σημασία. Και σε αυτό συμβάλλουμε και εμείς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Οι αντιφεντεραλιστές θα επισκεφθούμε την Αίγυπτο, θα συναντηθούμε με τον πρόεδρο της Αιγύπτου Μάλιστα. για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε το θέμα αυτό. Δεύτερο, στο θέμα της Λιβύης, τα θέματα είναι ρευστά, διότι εκεί είναι σε εμφύλιο πόλεμο. Η Τουρκία το είπε ότι στέλνει όπλα στους τζιχαντιστές της Λιβύης, το καράβι Χαντίντ 1, το οποίο πιάσανε με 500.000 σφαίρες, 5.000 όπλα στο Ηράκλειο, στην 1η Σεπτεμβρίου, είχε φύγει από την Αλεξανδρέτα της Τουρκίας και πήγαινε στο λιμάνι των τζιχαντιστών στη Λιβύη. Μάλιστα. Αν δεν λυθεί το θέμα σε επίπεδο διεθνές, τα πράγματα θα κολλάνε. Δευτερόλεπτο. Έχουμε πρόβλημα που θα ανακύψει με τους Αλβανούς, οι οποίοι βλέποντας ότι έχει ψωμί στην περιοχή αρχίζουν να αμφισβητούν και τόλμησαν να πούνε φέρτε μας τους χάρτες για χερσαίες έρευνες που κάνατε στα Γιάννενα. Και αυτό καταγγείλει στην Ευρωβουλή για να υπάρχουν καταχωρημένα αυτά. Και τελευταίο, όλα αυτά θα εξαρτηθούν και από το αν έχουν ενδιαφέρον για επενδύσεις. Διότι όσο η τιμή του πετρελαίου είναι χαμηλή, αυτό είναι αντικίνητρο. Ορίστε, κυρία Φωκέμ. Συζητήσαμε χτες για τη τιμή του πετρελαίου. Ναι. Ο επίλογος έχει να κάνει με το τι πρέπει να γίνει. Ναι, ναι, ναι. Εγώ συμφωνώ ότι πρέπει να γίνει ΑΟΣ. Αλλά εντωμεταξύ μπορούμε εμείς να ξεκινήσουμε ακριβώς με το να κάνουμε μια σωστή οργάνωση και να κάνουμε μια πραγματικά σαφή, με όρους σαφής γιατί σας είπα και χθες ότι η προκήρυξη αυτή που έγινε δεν υπάρχει περίπτωση με αυτή την προκήρυξη να έρθει κανένας επενδυτής. Πρέπει λοιπόν να γίνει κάποια σωστή προκήρυξη. Θέλω να αναφερθώ λίγο στην Κρήτη, για την θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης. Η περιοχή αυτή παρουσιάζει κάποιες δυσκολίες ό,τι αφορά στη διατήρηση δομών, παγίδων πετρελαίου, λόγω του έντονου κατακαιρματισμού. Θέλω να μου πείτε τι πρέπει να κάνουμε. Μην πάμε πλάτης. Πάλι στη διαδικασία αυτή, γιατί δεν έχω χρόνο πλέον. Τελειώνω. Σαν εισαγωγή. Έγινε αυτό το πρόγραμμα από την PGS. Έχω δει και παρουσίασαν οι άνθρωποι κάποια από αυτά τα προφίλ. Είναι πάρα πολύ σύγχρονη τεχνολογία. Υπάρχουν κάποια δεδομένα, όμως όπως σας είπα και χθες, προσέξτε το αυτό, αποτελεί ένα αναγνωριστικό πρόγραμμα. Μάλιστα. Για να έχουμε ολοκληρωμένη εικόνα, θέλω 2 δευτερόλεπτα, χρειαζόμαστε ακόμα. Χρειάζεται η έρευνα να συνεχιστεί και εμείς να υποστηρίξουμε τους Έλληνες επιστήμονες. Διότι τα είπατε, εσείς τα είπατε ότι πρέπει να γίνουν τα βήματα. Πολύ γρήγορα, οι ποσότητες αυτές που λένε από μερικούς ότι 4-3 και 5... Αφήστε αυτά, θα είπαμε να μην τα... Δεν πρέπει να λέγονται πλέον. Μην τα κουβέντια, τα είπαμε. Δεύτερον, στελέχωση του συνόλου... Αυτά μας τα είπατε. Πρόοδος περιβάλλον. Ένταξης οδηγιών του περιβάλλοντος για την ασφάλεια... Στην ελληνική νομοθεσία έχουν βγει οδηγίες εδώ και 1,5 χρόνο και δεν τις έχουμε εντάξει. Μάλιστα. Πρέπει να μπουν μέσα. Και επίσης, πρέπει πλέον να σκέπτονται λίγο διαφορετικά από ό,τι σκεπτόντουσαν μέχρι τώρα για τις παγίδες των πετρελαίων. Κύριε Τελίδη, 2 κουβέντες για να κλείσουμε. Λοιπόν,
για να προχωρήσουμε και να έχουμε επενδυτές, πρέπει να κλείσει ο διαγωνισμός των χερσαίων μπλοκ που άνοιξε το Φεβράριο. Πρέπει να κλείσει ο διαγωνισμός για τα τρία θαλάσσια, για τις τρεις θαλάσσιες περιοχές που έληξε τον Ιούλιο. Πρέπει να αντικατασταθεί η Επιτροπή από ανθρώπους που πιστεύουν στην ύπαρξη κοιτασμάτων. Η κυρία Σταματάκη και ο κύριος Γεωργακόπουλος και οι δικοί πιστεύουν στην ύπαρξη. Είναι ο πρόεδρος. Όταν λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι δεν πιστεύουν. Ναι, είναι αντιπρόεδρος. Ο πρόεδρος, η πρόεδρος και η Σταματάκη. Ακαδημαϊκή. Πρόεδρος και αντιπρόεδρος. Το τρίτο λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι που θα αναλάβουν το φορέα πρέπει να πάρουν μια βαλίτσα και να αρχίσουν να τρέχουν. Σας είπα λοιπόν, απαντώντας έτσι εμέσως και στον κύριο Καρκούλια, μίλησα με 7 μεγάλους κολοσσούς. Προσκεκλημένος. Να σας τις πω για να τον πείσω. Η BP, η Shell, η Eni, Anadarko. Γιατί δεν λάβαν μέρος στους διαγωνισμούς. Πάλι. Δεν έχω χρόνο. Θα σας πω τι προφανώς. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν θα ξανακουβεντιάσουμε. Δεν τελειώνει αυτό το θέμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους σας και εσάς. Πάμε κατευθείαν, κυρίες και κύριοι, στην Πανεπιστημίου. Γι' αυτό είμαι λίγο πιεσμένος.